Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα να πάρουμε λίγη μυρωδιά από το δικό σου η σνάφη που λέμε εδώ. Εντάξει, πάνω. Έτσι, έτσι. Ναι. Άρωμα το λένε. Άρωμα, όπως θες πες το. Μια βαθιά μυρωδιά από τον καλλιτεχνικό κόσμο, με μαθητές και με δασκάλους. Και σημαντικούς ηθοποιούς και σημαντικούς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη που συνένεσα στην ιδέα του Θοδωρή του Γκόνη να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια του Φεστιβάλ Φιλίππων με ένα comeback στα παλιά. Γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων ξεκίνησε μαζί με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την εποχή που ήμουν πιτσιρίκη, ακόμη ερχόταν το Κρατικό Θέατρο, σπουδαίοι ηθοποιοί και βέβαια μαθητές που γίναν σήμερα σπουδαίοι ηθοποιοί. Κάνανε εδώ τις πρόβες τους, κολυμπούσανε, τρώγανε τα ψαράκια τους, τα μύδια τους. Η Καβάλα φημίζεται για τα μύδια της. Περνούσαν καλά και δουλεύαν. Και ακριβώς αυτό το πράγμα προσπάθησε ο Γκόνης να ξαναστήσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Πολύ θα ήθελα να είμαι ένα μέρος από εσάς, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το χάσα το τρένο. Λοιπόν, και χαίρομαι που θα παρουσιάσετε και τη δουλειά σας σε παράσταση μετά. Ευχαριστώ πολύ τον Πέτρο τον Πετρόπουλο, ο οποίος απεδείχθη ένα διαμάντι, αγαπητέ φίλε Γκόνη. Ένα στιβαρός πρόεδρος, ο οποίος στηρίζει το φεστιβάλ, ο οποίος αναλαμβάνει τις ευθύνες του και με το παραπάνω τις εκπληρώνει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές, τους μαθητές. Φέτος αυτή η δράση είναι αφιερωμένη στον σκηνοθέτη τον Τερζόπουλο. Και έχει έρθει η στιγμή να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ της Βορείου Ελλάδος. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ταπεινοί και δεν διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν, αυτά που πρέπει. Είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ και φυσικά χαιρόμαστε και ζηλεύουμε ένα φεστιβάλ σαν το Φεστιβάλ Αθηνών και καλά κάνει και κάνει τη δουλειά του και υπέροχα την κάνει. Αλλά θα πρέπει το Υπουργείο να δει και τη Βόρειο Ελλάδα, να δει το Φεστιβάλ Φιλίππων. Θα πρέπει αυτός ο οργανισμός να αυτονομηθεί επιτέλους. Θα πρέπει να πάει εκεί που πρέπει, να πάρει αυτά που δικαιούται. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή. Φέτος λοιπόν που καλέσαμε αυτούς τους νέους, φέτος τιμήσαμε νέους και δασκάλους, δηλαδή το μαθητή και το δάσκαλο. Και στις μέρες μας ξέρετε καλά αυτό το δίπολο τι σημασία έχει, τι επιθέσεις δέχεται, νομίζω ότι σιγά σιγά η υπόλοιψή του δεν είναι σε υψηλά επίπεδα πια στις μέρες μας, ο μαθητής και ο δάσκαλος. Το θέατρο όμως είναι ο τελευταίος χώρος που μπορεί να το κρατήσει ψηλά, να κρατήσει αυτή τη σχέση που είναι μια σχέση, δηλαδή νομίζω σωτήρια για την πατρίδα μας και για τον καθέναν. Αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε φέτος και φτιάξαμε αυτό που φτιάξαμε στους Φιλίππους. Δεν ήταν εύκολο γιατί δεν είχαμε εμπειρία, είναι η πρώτη φορά που έγινε και έγινε, θα σας το πούν και τα παιδιά, σαν να συνεχιζόταν από τότε, από πολύ παλιά. Αυτό το οφείλουμε φυσικά και στους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, τους τεχνικούς που δουλεύουν και την Κατερίνα τη Σημεωνίδου που δουλεύουμε εδώ και 3-4 μήνες πάνω σε αυτό το σχέδιο με πολύ κόπο. Εγώ αυτό που θέλω όμως να πω με έμφαση, να πω ότι αυτό είναι πολύ θελημένο που έγινε, δεν είναι τυχαίο. Με τα ελάχιστα που έχουμε, θέλαμε να καλέσουμε νέους σκηνοθέτες που έχουν δώσει δείγματα γραφής και που τους διαλέξαμε εμείς, δεν έκαναν αιτήσεις. Αγαπούμε ένα φεστιβάλ που διαλέγει, αγαπούμε ένα φεστιβάλ που επιλέγει. Επιλέγω εσένα, πάει να πει δεν διαλέγω κάποιον άλλον και παίρνω την ευθύνη. Αυτό το φεστιβάλ, αυτά τα φεστιβάλ μου αρέσουν. Και ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι και πάει πάρα πολύ καλά. Θα το δείτε και το διήμερο που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ. Θα μιλήσω πρώτα για τους σκηνοθέτες και τους αρχηγούς των ομάδων, συσσαγωγικά αρχηγοί. Θέλω όμως να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο όταν συναντιόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι σε χώρους που ξεκινάει κάτι, να ξεπεράσουμε γκρίνιες και μικρές δυσκολίες, και φέτος πραγματικά
Δεν συνέβη τίποτα από αυτά. Τους ευχαριστώ πολύ.